σε όλους. Αυτή η επικίνδυνη επιστολή είναι αφιερωμένη στο Comedy Lab και στον Ηλία Φουντούλη. Πριν λίγο καιρό, στις πιτατάκες, ο Ηλίας Φουντούλης με έβαλε στο μεγάλο τελικό και κέρδισα αυτό το έπαθλο, να το, που είναι 4 κούτες πιτατάκια. Κέρδισα το έπαθλο αυτό με την εξής ατάκα. Ήμουν ηλεκτρολόγος και πήγα να αγοράσω μια λάμπα. Αυτή η λάμπα μου έκανε αστεία, ήταν κόμενη λάμπα. Έχω μια ατάκα που την είπα στη δουλειά μου και πεθάναμε στο γέλιο. Θα την πω στο τέλος του βίντεο. Είναι η πρώτη επικίνδυνη επιστολή μαζί με unboxing. Πάμε λοιπόν το πρώτο κουτί. Wow. Ξεκινάμε λοιπόν. Πιτατάκια με γεύση μεσογειακή. Πιτατάκια με γεύση barbecue. Πιτατάκια με γεύση πέστο βασιλικού. Και έχουμε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 έπαιγαινο από το κυβόλιο. Τι σου κάνει να δουλεύεις στο σούπερ μάρκετ, ε? Πάμε, δεύτερο. Τα ίδια ακριβώς είναι. Πόσα είπαμε εκεί, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 8, 16. Πάμε και σε αυτό. Κακέ χαμέ, σαν φαγαλάχανο, φίλε μου, το unboxing, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. Barbecue. Λοιπόν, το barbecue το είπαμε και έχουμε και πιτατάκια ολικής άλεσης. Το οποίο προορίζονται γιατί η γυναίκα μου. Τι άλλο. Οκ, 3, 5, 7, 8. Πάμε και στο τελευταίο κυβότιο. Οκ, 2, 4, 6, 8. 4, 8, 32 πιτατάκια θα γίνει της πουτάνας. Να το δοκιμάσουμε. Πήρα το μπάρμπεκι. Γαμάει. Όλοι οι subscribers μου να κάνουν sub στο Comedy Lab. Και μην το έχουμε, να και έχουμε χιλιάδες. Γαμάει. Λοιπόν, σας αγαπώ. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ηλία Φουντούλη. Μεγάλη μου τιμή για το Comedy Lab. Όσο να είναι το Comedy Lab, είναι ένας τιτάνας του YouTube. Είναι Δαβίδ με Γολιάθ η διαφορά μας. Μεγάλη μου τιμή για τα καλά σου λόγια μπροστά σε τόσο κόσμο. Εγώ είμαι πολύ κομπλεξικός με τα καλά πράγματα, να ξέρεις. Και ελπίζω κάποια στιγμή να σε δω από κοντά για να σου προσφέρω κι εγώ κάτι με τη σειρά μου. Χαιρετισμού σε όλους. Λυπάμαι που ο Μάικ Ιουσέφ έφυγε για το εξωτερικό. Θα μας λείψει. Ξέρω, άκουσα ότι θα κάνει βίντεο και από το εξωτερικό. Λοιπόν, θέλω χαιρετισμού σε όλους τους τρελάδες που έχεις μαζέψει εκεί στις πιτατάκες. Και θα σας πω μία τάκα. Μπήκα μέσα σε ένα δωμάτιο και έπιασα έναν παπά να ντύνεται. Τι του είπα? Σε έπιασα στα ράσα. Γαματό, γαματό. Λοιπόν, συγχαρητήρια για ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα.
Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι γεμάτη υγεία σε όλους σας, ευτυχία και ό,τι επιθυμείτε. Βέρφυλ Official για το Comedy Lab με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Υπέρ ευχαριστώ και για τη διαφήμιση και για το έπαθλο. Υπέρ ευχαριστώ πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Καλό βράδυ και εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς και τις οικογένειές σας. Το λέω και το εννοώ.